Μένουμε στο θέμα. Φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Φιδία Σαρίκα, αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών. Καλησπέρα σας, κύριε Σαρίκα. Καλησπέρα σας. Για πρώτη φορά μαθαίνουμε ότι υπάρχουν ευθύνες από συγκεκριμένα πρόσωπα και θεσμούς. Γίνεται μια προσπάθεια από κάποιους για αφισβήτηση του έργου της Επιτροπής Θεσμών. Από ποιους? Και επειδή μετέχω στην Επιτροπή, θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες που μας ακούν ότι η Επιτροπή συλλογικά έχει εργαστεί σκληρά για να εντοπίσει θέματα και να δείξει προβλήματα και, αν το θέλετε, ακόμη και αίτια και αιτία τους, ούτως ώστε αυτή η έκθεση, η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα, να δοθεί στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη να προχωρήσουν με ανακρίσεις και να παρουσιάσουν ενώπιον των δικαστηρίων τους όποιους κρίνουν ότι ενέχονται σε αυτά τα πρωτοφανή σκάνδαλα. Αναφέρεστε σε συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις? Ναι, υπάρχουν και πρόσωπα και καταστάσεις τα οποία βολεύονται πίσω από την αφισβήτηση της έκθεσης, διότι νομίζω ότι και οι πολίτες παρακολουθούν τους τελευταίους μήνες μια προσπάθεια ισοπαίδωσης των πάντων, ότι οι πάντες είναι ένοχοι, τα κόμματα, οι πολιτικοί, οι βουλευτές, όλες οι τράπεζες, όλοι οι επιχειρηματίες. Εμείς διαφωνούμε με αυτή τη λογική. Υπάρχουν ονόματα και κομμάτων και βουλευτών και πολιτικών και επιχειρηματιών και τραπεζιτών τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί δεν μάθαμε αυτά τα ονόματα? Ναι, γι' αυτό πρέπει να πω ότι μιλούμε για μια προκαταρκτική έκθεση η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία και συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής. Όπως σωστά έχετε αναφέρει στο ρεπορτάζ, μέχρι 8 Απριλίου τα κόμματα θα εκφράσουν την άποψη τους επί της έκθεσης και πολύ σύντομα θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα, και σε περίπτωση που τα μέλη της Επιτροπής δεν συμφωνήσουν στα συμπεράσματα, για να έχουμε μια κοινή θέση επί των συμπερασμάτων, το κάθε κόμμα θα καταγράψει τις δικές του θέσεις. Και εμείς σαν ΕΔΕΚ θα πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι είμαστε υπέρ της πλήρης διαφάνειας της δημόσιας ζωής. Γι' αυτό είμαστε υπέρ το να δοθούν τα ονόματα των πολιτικών και τα λοιπά, των κομμάτων, των συντεχνιών που έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης, είτε για τη σύναψη δανείων, είτε για τη διαγραφή δανείων, είτε άλλων παροχών από τράπεζες, που σίγουρα για να δοθούν αυτές οι διευκολύνσεις ή προνομιακή μεταχείριση υπήρχε έναν παρεδόση μεταξύ κάποιων για να κάνουν τη δουλειά τους όπως ήξεραν οι τράπεζες και να φέρουν την οικονομία του τόπου σε αυτά τα χάλια. Γι' αυτό, επειδή κάποιοι προσπαθούν να καλυφθούν πίσω από την ισοπαίδωση ή από τον νόμο ο οποίος μας απαγορεύει, αν το θέλετε, για τα προσωπικά δεδομένα να δώσουμε στη δημοσία τα ονόματα, εγώ και η ΕΔΕΚ έχουμε καλέσει τα κόμματα να δώσουν τα ίδια τα κόμματα τα μέλη τους, τα στελέχη τους, αν υπάρχουν βουλευτές ή τέως βουλευτές, είτε μαζικές οργανώσεις που ανήκουν σε κόμματα, εμπλέκονται με αυτά τα θέματα, να δώσει τα δικά του. Εμείς οι βουλευτές της ΕΔΕΚ, εδώ και πολύ καιρό έχουμε υπογράψει μια επιστολή προς τον κεντρικό τραπεζίτη που τον εξουσιοδούμε για μας και τα συγκεκριμένα μας πρόσωπα, ότι μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα ό,τι έχει σχέση με τα θέματα που βρίσκονται υπό διερεύνηση και αν όποιος από εμάς εμπλέκεται σε αυτά τα θέματα. Ας το πράξουν και τα άλλα θέματα για να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες που δικαίως διαμαρτύρονται και αφισβητούν το ρόλο των κομμάτων και των πολιτικών, να δώσουμε τα ευκαιρία στους πρέπει να γνωρίζουν ονόματα αντί να καλύπτονται κάποιοι πίσω από την ισοπαίδωση ότι όλοι ευθύνονται για τα σκάνδαλα και την κατάληξη της Κυπριακής. Και κύριε Σαρίκα, πριν αρχίσουμε να παίζουμε σταυρόλεξο πίσω από τα χ, εξηγήστε μας μόνο αν με δική σας και μόνο απόφαση, σαν επιτροπή, σαν βουλευτές, μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα συγκεκριμένα ονόματα ή προστατεύονται εφόσον θα ακολουθηθεί μια δικαστική διαδικασία. Ο Γενικός Εισαγγελέας επιμένει με γραφές του επιστολές προς την Επιτροπή και προς τον Πρόεδρο της Βουλής ότι δεν πρέπει να δώσουμε τα ονόματα στη δημοσιότητα. Το ίδιο ισχυρίζεται και ο Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων. Εμείς, μετά την έκθεση, η ΕΔΕΚ εννοώ εμείς, φυσικά συμφωνούν και άλλοι συνάδελφοι στην Επιτροπή, θα το πράξουμε όλοι μαζί, αλλά τουλάχιστον σαν ΕΔΕΚ
μετά την ολοκλήρωση και των συμπερασμάτων της έκθεσης, θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε σαν κόμμα να δώσουμε τα ονόματα που έχουμε ενώπιον μας στη δημοσιότητα, χωρίς σίγουρα παρεμποδίζουμε το έργο της δικαιοσύνης των ανακριτικών αρχών, την προσπάθεια που γίνεται για την πορεία των ενόχων. Πρέπει τέλος να πω ότι νιώθω με μεγάλη απογοήτευση το ότι ένα χρόνο μετά το κούρεμα και την αποκάλυψη των σκανδάλων δεν έχει κατηγορηθεί κανένας, δεν έχει συλληφθεί κανένας και οι ανακρίσεις δυστυχώς προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς, κάτι το οποίο μας απογοητεύει και εμάς σαν κόμμα, αλλά σίγουρα προπάντων τους πολίτες οι οποίοι ανάμεναν ήδη την τιμωρία τουλάχιστον κάποιων που εξόφθαλμα ενέχονται σε αυτά τα σκάνδαλα.